Ο Στέργιος Αναστασιάδης είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε την είδηση αυτή. Στέργιο, καλησπέρα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Έπεσε η ποινή, ε? Λοιπόν, όχι έπεσε, σβήστηκε. Σβήστηκε. Τίποτα, ούτε αγωνιστική, ούτε πρόστιμο. Όπως και ο Παναθηναϊκός, έτσι και ο ΠΑΟΚ. Παντελώς αθώος για τα επεισόδια στο Ολυμπιακό στάδιο. Άρα, εδώ διαβάζω κάπου ότι έμεινε το πρόστιμο. Έμεινε ή σβήστηκε. Και το πρόστιμο ήταν σημαντικό, αλλά το θέμα είναι το κεκλεισμένο των θυρών, βεβαίως. Το πιο σημαντικό. Επίσης, δέχεται την έβριση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά της υπαριθμών απόφαση τάδε, τάδε, τάδε. Μεταρρυθμίζει την υπαριθμό. Α, ναι. Μένει το πρόστιμο των 45.000. Δεν είναι πρόβλημα, διαβάσω. Ναι. Σαν την ανακοίνωση. Εξαλείφεται πάντως η ποινή των κεκλεισμένων των θυρών. Ναι, ναι, ναι. Εξαλείφεται. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με κόσμο το μάτς πρεμιέρας με τον Πανετολικό Σάββατο 20 του Αυγούστου. Για να τα λέμε όλα Κώστα, για να μην φανούμε ανακόλουθες αυτό που λέγαμε χθες. Ναι. Εγώ δεν δυσκολογική. Στην απόφαση. Δηλαδή γίνανε πολλά πράγματα στο Ολυμπιακό στάδιο. Και αθώθηκαν και οι δύο ομάδες. Αθώθηκαν και οι δύο. Φοβερό. Η αλήθεια δηλαδή, είναι. Περνάνε οι εφέτες στο μήνυμα, σπάστε, πετάξτε. Μαλώστε με την αστυνομία. Πετάξτε καπνογόνα, μαλώστε, μπείτε στο γήπεδο, βγείτε και όλα καλά. Δηλαδή, συγγνώμη, οι δικαστές τώρα σου μαθώσαν και τις δύο ομάδες προφανώς θεωρώντας ότι δεν είχαν αντικειμενική ευθύνη για τα επεισόδια που έγιναν στο γήπεδο. Παίρνανε οι αστυνομικοί τους οπαδούς και τους βάζανε στο γήπεδο μέσα, στο ταρτάν, στο ζόρι. Μαλώνανε οι αστυνομικοί με τους οπαδούς, σου λέει τι φταίνει οι ομάδες. Η αστυνομία φταίει. Καλά, η αστυνομία ήταν μεγάλο μέρος του προβλήματος στο τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου. Και πάντα τη βγάζουν λάδι και οι άντρες αστυνομίας. Κάνουν χειρονομίες στον κόσμο και πετάνε δακρυγόνα από απόσταση αναπνοής και φυσικά αυτοί που σχεδιάζουν το επιχειρησιακό πλάνο Κώστα, που δεν υπάρχει ποτέ επιχειρησιακό πλάνο, αλλά δεν ξέρω, θα κάνουμε ρεπορτάζ, προφανώς εντόπισαν κενό νόμου οι δύο ομάδες, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Ναι. Κάναν καλή δουλειά ομολογουμένως και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και οι νομικοί και οι νομικοί του Παναθηναϊκός, δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε αυτό, αλλά για πράγματα που είδαμε και οι δύο, και εμείς οι δύο και όλος ο κόσμος στο τελικό, με φωτιές, με επεισόδια, με δακρυγόνα, με πυρσούς, με ανταλλαγή πυρομαχικών, ναι. Αθώθηκαν και οι δύο. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι. Okay, γιατί το λέω, οφείλω να το πω, γιατί μόλις χθες έλεγα σε σένα ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς πανηγυρίζουν ορισμένοι για την αθώωση του Παναθηναϊκού. Ναι. Άρα, επειδή δεν αλλάζω και το γνωρίζεις εσύ άποψη ανάλογα με τον καιρό ή με τη μέρα, καταγράφουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με τον κόσμο του, αλλά νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει μια τιμωρία. Μπορεί να πει κάποιος δεν είναι δίκη η τιμωρία των κεκλεισμένων των θυρών. Εντάξει, οκ, ας βρεθεί μια άλλη τιμωρία. Γιατί είναι πράγματα και δεν μπορώ να κάνω Κώστα εκτόσεις και το κλείνω, γιατί και εγώ και όλοι οι του ΠΑΟΚ που κατέβηκαν κάτω, είχαμε φίλους που είχαν μαζί τους και μικρά παιδιά. Και οι μαρτυρίες φιλοξενήσαμε και στο Λίμπερο ανθρώπους και υπάρχουν και βίντεο γονείς να τρέχουν να προστατεύσουν τα μικρά παιδιά από πυρσούς, αλλά ειδικότερα από δακρυγόνα. Εγώ δεν μπορώ να τη χάσω. Και δεν θα ήθελα με τίποτα να είμαι στη θέση αυτών των γονιών. Να μην ξέρουν πού είναι τα παιδιά τους, αν μπορούν να αναπνεύσουν, πώς θα μπουν στο γήπεδο. Είναι καταστάσεις που κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσουν μια και καλή, ναι, από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι τιμωρίες που ξέρεις και εσύ δεν λειτουργούν Κώστα προς θετική κατεύθυνση. Δηλαδή πόση τιμωρία έχει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 40 χρόνια. Ούτε αποτρέπουν κάτι. Τις στούπας, ούτε το χρηματικό πρόστιμο. Εδώ πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά μέτρα και να είναι κανόνες πραγματικά και νόμοι αμήλικτοι. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, να μην το ανοίξουμε τώρα. Ναι. Είπαμε την είδηση. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με κόσμο. Καλό είναι αυτό για την ομάδα και για τους παίκτες. Θα χρειαστεί ο κόσμος να δώσει ενέργεια στην ομάδα, ειδικά στο ξεκίνημα. ΠΑΟΚ Πανετολικός λοιπόν με κόσμο 20 Σεπτεμβρίου, Αυγούστου, εφόσον δεν υπάρχει κάποια μεταβολή στο πρόγραμμα της Super League λόγω των αξιώσεων που έχει η Λίγκα από την πολιτεία για τα κρίματα του στοιχήματος. Χωρίς Κώστα κανείς από τους παράγοντες να κοιτάει τα δικά μας χάλια, δηλαδή του συνεταιρισμού. Στα λεφτά είμαστε πρώτοι και ενωμένοι να πάρουμε λεφτά. Το να φτιάξουμε ομάδες, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα της προκοπής, να οργανωθούμε λίγο, να φτιαχτεί αυτό που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο και ελληνικό μπάσκετ πλέον, γιατί και το μπάσκετ που κάποτε ήταν κόσμημα Κώστα, τα τελευταία χρόνια δεν πάει κατά τα γραμμένα.
με τα φημίτα μπρος πίσω τις 12 ομάδες, ναι, 13 ρεπό και φάκελοι, ξεφάκελοι, έφεκτοι. Εντάξει, να κοιτάξουν λοιπόν και αυτά οι ομάδες, γιατί σωστά οι ομάδες που τις μπάσκετ θέλουν τα χρήματά τους που τους υποσχέθηκαν, πάρα πολύ σωστά μαζί τους είμαι, αλλά θα πρέπει και αυτοί λίγο να βελτιώσουν το προϊόν. 100%. Κάθε χρόνο καρκιοζλίκια με το πρόγραμμα, τις ομάδες, ποιες πήραν άδειες, ποιες δεν πήραν, η επιτροπή του ΕΦΑΚΕ, τα μπαν. Οκ, για να τα λέμε όλα, για να είμαστε και σωστοί. Και απέναντι στους ιατρούς μας και απέναντι στον κόσμο. Έτσι. Αυτά από τη φάση. Ωραία. Αυτός λοιπόν και ο ΠΑΟΚ. Έγινε, Στέργιος, ευχαριστούμε.